Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στην περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Γαρίτσας και ειδικότερα στην κολόνα του Ντούγκλα, όπου δεν έχουν αναπτυχθεί ειδικές δράμπες, ετέθη στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Εκκίνησης Μάριο Μαγιολαδίτη. Όπως είπε, διαπιστώνεται έλλειμμα το οποίο θα πρέπει να ξεπεραστεί από τη Δημοτική Αρχή. Ουσιαστικά αυτό που μάθαμε από τη συζήτηση είναι ότι ακόμα και αυτά που υπήρχαν ήδη το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν κάποιος κεντρικός σχεδιασμός, αλλά κάποιες σπασμωδικές κινήσεις που είχαν κάνει κατά το παρελθόν οι τεχνικές υπηρεσίες στην περιοχή. Ουσιαστικά άμεση πρόβλεψη κατά τη διάρκεια της ασφαλιστόδρωσης της περιοχής της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, της κολόνας Ντούγκλα και του Άλσης Γαρίτσας δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι ένας σχεδιασμός εκ των υστέρων να συζητήσουν μαζί με τον κύριο Σκούπουρα, έτσι ώστε να τοποθετηθούν να γίνει υποβάθμιση πεζοδρομίων στην περιοχή. Στο τελευταίο κομμάτι που έβαλε ο κύριος Καλόγερος ότι υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑΜΕΑ μέχρι τα ΧΤΕΛ, μέχρι το λιμάνι, στην πραγματικότητα είναι ότι όπως θα μπορεί να διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι, σε πολλά σημεία ο δρόμος δεν είναι καθόλου βοηθητικός για αμαξίδια. Υπάρχουν σημεία που οι δρόμοι αυτοί περνάνε ακόμα πάνω από φρεάτια, έχει μπει η σήμανση της τροχέας ή άλλες πινακίδες. Υπάρχουν σημεία που έχουν δημιουργηθεί λακκούβες και στην πραγματικότητα η ζωή ενός ΑΜΕΑ αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Κέρκυρας δεν είναι καθόλου εύκολη και γι' αυτό ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να γίνουν θετικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Αναφερόμενο στο θέμα, ο αντιδήμαρχος Νίκος Καλόγερος σημείωσε ότι έγινε αυτοψία στην περιοχή από τις τεχνικές υπηρεσίες. Πράγματι διαπιστώθηκε έλλειμμα και αυτό θα τακτοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια ράμπα ΑΜΕΑ η οποία έρχεται με κατεύθυνση από το Άλσος προς την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας προς το Άλσος. Στον Νοβελίσκο και στο πεζοδρόμιο του κυκλικού κόμβου όντως δεν υπάρχει ράμπα ΜΕΑ. Ποτέ δεν υπήρχε βεβαίως, διότι αν πάτε και κάνετε ρεπορτάζ θα δείτε ότι δεν υπήρχε ποτέ υποβάθμιση του πεζοδρομίου. Κατά το παρελθόν είχε τοποθετηθεί τσιμέντο το οποίο δημιουργούσε έτσι μια πρόχειρη τύπου ράμπας. Έχει δοθεί εντολή ήδη στον εργολάβο που κάνει την ανάπλαση να κάνει τη σωστή προβλεπόμενη υποβάθμιση του πεζοδρομίου για να κατασκευαστούν δύο νέες ράμπες. Για άλλες περιπτώσεις, όπως τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη φωτογραφική αποτύπωση που έχει κάνει και μας έδωσε τεκμηρίωση που μας έδωσε τις φωτογραφίες, πήγα και είδα τα σημεία. Απέναντι το Μαράζλιο ποτέ δεν υπήρχε ράμπα ΜΕΑ. Στο κομμάτι εκεί που έχει μπει η διάβαση. Υπάρχει μια υποβάθμιση του πεζοδρομίου γιατί υπάρχει είσοδος πάρκινγκ σε κατοικία. Γι' αυτό φαινόταν λες και είναι μπαραμέα. Υπάρχει όμως το περίπτερο που περνάει απέναντι και πάει προς το Άλσος Γαρίτσας. Θέλω να πω ότι ναι, βεβαίως χρειάζονται καινούργιες ράμπες ΑΜΕΑ. Γι' αυτό και στο τεχνικό πρόγραμμα η Δημοτική Αρχή έχει βάλει ένα γενναίο ποσό, αρκετά μεγάλο, για την κατασκευή νέων ραμπών. Για τις υφιστάμενες ράμπες που υπάρχουν, η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου της Συντηρεί τις φροντίζει έτσι ώστε να παραμένουν για να εξυπηρετούν τους συμπολίτες μας.